Επειδή έχετε διατελέσει δήμαρχο Σορδέα και σήμερα είστε επικεφαλή τη Μίζωνο αντιπολίτευση του Δήμου και αντιπρόεδρο τη ΠΕΤ, θα ήθελα ένα σχόλιο. Είδαμε τελικά χθε μια ενημερωτική έτσι, επιστολή του νυν δημάρχου Σορδέα, του κ. Ζαμανίδη, ο οποίο μετά την περιπέτεια τη υγεία του δήλωσε στο τέλο τη επιστολή ότι πλέον δεν θα είναι ξανά υποψήφιο στι επόμενε αυτοδιοικητικέ εκλογέ. Δεν γνωρίζαμε μέχρι στιγμή αν θα κατέβει, όχι τελικά το ξεκαθάρισε. Ένα σχόλιο γιατί τα τελευταία έστει. Έτσι, 4,5 χρόνια σχεδόν συνεργάζεστε με τον κύριο Ζαμανίδη και στην ΠΕΔ αλλά και στον Δήμο, κύριε Βριζίδου. Καταρχήν, θα πρέπει και δημόσια να εκφράσουμε τη συμπαράστασή μας και τα περαστικά προς τον Δήμαρχο. Η ενημέρωση που έκανε ο ίδιος για την βούλησή του για τις εκλογές νομίζω ότι είναι μια υπεύθυνη θέση η οποία έγινε σχετικά έγκαιρα. Σίγουρα ο ίδιος μπορεί να αξιολογήσει την διάθεσή του ή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται για τις επόμενες εκλογές και νομίζω ότι μετά από αυτήν την δήλωση και στελέχη τα οποία ενδεχομένως ενδιαφέρονταν να είναι μαζί του υποψήφοι, αλλά και γενικότερα και άλλοι συνδυασμοί, θα μπορέσουν να οργανωθούν με ένα άλλο πλάνο, προκειμένου έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι ήταν καλό που έγινε η ενημέρωση, γιατί οι εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά και νομίζω ότι καλό είναι οι αυτοδιοικητικοί να ξέρουν ο ένας με τον άλλον πού ακριβώς βρίσκονται και πώς απορρευτούν. Θα είναι απώλεια η απουσία του κ. Ζαμανίδη από την αυτοδιοίκηση. Γιατί παρά τις κόντρες που είχατε, τελικά όμως είχατε μια αρμονική συνεργασία τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε, είναι καλό να υπάρχει συναγωνισμός και άμυλα στην αυτοδιοίκηση και να επικρατούν οι καλύτεροι. Είναι καλό να υπάρχει ενδιαφέρον και να υπάρχει συμμετοχή. Όταν δεν υπάρχουν επαρκείς συμμετοχές ή όταν κάποιοι αποχωρούν, εγώ νομίζω ότι είναι κάποιο έλλειμμα. Βέβαια υπάρχει και η άλλη οπτική γωνία, ότι κλείνουν και κάποιοι κύκλοι και δεν μπορούν εσαΐ κάποιοι να είναι υποψήφοι. Χρειάζεται ίσως ενδεχομένως και ανανέωση προσώπων ή και συνδυασμών.